Μαυρομάτης, Παγωνίδες. Καλή επίδεση κοντά στο να ανοίξει το σκορ. Γύρι στη σέντρα. Το σουτ. Πολύ καλή εντυπωσιακή επέμβαση του Απότα. Καλή σέντρα. Και άλλη μια καλή επέμβαση του νεαρού τραυματοφύλακα. Και πολύ καλή διπλή επέμβαση του Απότα. Ένα σίγουρο τέρμα. Παίρνει και τα χειροκροτήματα από τους φιλάθλους εδώ της κερκίδας του Μαρίνος Δασερίδης. Ο Πολίδης πολύ κοντά στο να κουμπίσει λίγο την μπάλα και να τη σπρώξει τα δίχτυα. Θα εκτελέσει αυτό το φάουλ σε καλό σημείο. Θα βρει αιστεία και στο δοκάρι και στην επαναφορά offside, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε. Και σε πολύ καλή θέση, σε προφανή θέση για κάτι καλό, ο Γκαντατζάκης, ο τερματοφύλακας, έπιασε την μπάλα. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, καλή σέντρα και πολύ κοντά. Μπράβο, να και το δεύτερο δοκάρι από τον Μπάβιτς, τον Πέτρο. Μπάλα. Βλέπετε. Οι ελάχιστοι φίλοι παρακολουθούν την αναμέτρηση αυτού του φιλικού παιχνιδιού. Κάλο Μπρατσίδη. Και ο Τσεπλάκης που μπήκε αλλαγή ήταν αυτός που έδωσε λύση στο σκοράρισμα της Θράκης Φερών από τις πολλές ευκαιρίες που έχασε η φιλοξενήμενη ομάδα. Ο Τσεπλάκης είναι αυτός από την άμυνα που ήρθε και έδωσε το προβάδισμα. Όπως είπαμε, έκανε κάποιες αλλαγές ο Τάκης Ουλαμπίδης στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλη μια εντυπωσιακή απόκρουση του νεαρού. Μπράβο. Και εντυπωσιακά ο Γκαταρτζάκης. Νίκος Τροπατζίδης, προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Καπαδοκών, νεαρό συγκρότημα με πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές όπως είδαμε, ξεχώρισε ο τερματοφύλακας με τις εντυπωσιακές επεμβάσεις του. Εντυπώσεις. Εντυπώσεις. Είναι το δεύτερο φιλικό στην ουσία. Είμαστε στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα. Ήταν ένα δυνατό τεστ με μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά δουλεμένη, με πάρα πολύ καλούς παίχτες. Εμάς ο στόχος είναι να βασιστούμε στα νέα παιδιά και από εκεί πέρα να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να φύγουν από την περιοχή μας και να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Αυτή είναι η στόχη της ομάδας μας. Είμαστε ακαδημία, βασιζόμαστε στα νεαρά παιδιά και θέλουμε να τα στηρίξουμε. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλες οι ακαδημίες και όλες οι ομάδες πρέπει να βασιστούν εκεί στα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω. Έτσι. Εμείς βασιζόμαστε πάρα πολύ στα παιδιά, είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες και πολύ καλοί χαρακτήρες. Έχουμε κάνει μια οικογένεια, είμαστε 2 χρόνια πλέον στη λειτουργία αυτό το τμήμα. Ευελπιστούμε φέτος να κάνουμε ένα βήμα λίγο παραπάνω. Ευχόμαστε καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, θα σας παρακολουθούμε και θέλουμε να βλέπουμε αυτές τις πρωτοβουλίες των ομάδων. Πάνω απ' όλα οι διοικήσεις να σκέφτονται ότι το μέλλον είναι τα νεαρά παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τέλος το παιχνίδι, Τάκης Λαμπίδης, προπονητής της Θράκης Φερών, coach, πρώτες εντυπώσεις. Καλή χρονιά καταρχάς. Έτσι, θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ από την πλευρά μου υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον αθλητικό κόσμο. Να έχουμε μια γεμάτη χρονιά με καλό ποδόσφαιρο.
Και αυτό που είδαμε σήμερα ήταν πρώτο μας φιλικό παιχνίδι. Οι εντυπώσεις ήταν πολύ καλές όσον αφορά για την ομάδα μου. Υπήρχε, βγήκανε φάσεις οι οποίες δουλέψαμε καθόλου τη διάρκεια τις δύο εβδομάδες που έχουμε προετοιμασία. Τα πόδια είναι βαριά σίγουρα. Όταν προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, κάνουμε και τα λαθάκια μας που έχουμε ακόμα. Αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε, αλλά σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όπως βλέπουμε, η ομάδα αποτελείται από τον περσινό βασικό κορμό που πήγε καταπληκτικά, μπορούμε να πούμε. Ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος με συν δύο προσθήκες. Ναι. Το ευχάριστο είναι ότι μείνανε όλα τα παιδιά στην ομάδα. Ξέρουμε τη φιλοσοφία της ομάδας. Κάναμε δύο προσθήκες προς το παρόν. Είναι ο Κυριάκος ο Παγωνίδης και ο Ίνδος ο Αθανάσιος. Πολύ καλά παιδιά. Μπήκανε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας και ήταν από τα παιδιά ή από τις θέσεις, αν θέλετε, που χρειαζόμασταν άμεσα σε σχέση με πέρυσι. Ενσωματωθήκανε πάρα πολύ γρήγορα στην ομάδα και αυτό φάνηκε και σήμερα, να πούμε, ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, θέλουμε λίγο χρόνο και θα πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια, όπως είπαμε, που είχαμε. Το επόμενο φιλικό, το επόμενο φιλικό είναι την άλλη εβδομάδα με τον Ιπποκράτη, στον Ιπποκράτη. Θα δουλέψουμε για αυτή την εβδομάδα όπως πρέπει να δουλέψουμε και σιγά σιγά θα βρουν και οι ίδιοι οι παίκτες τα πατήματά τους. Όπως είπα, είναι αρχή, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά έχουμε στοιχεία τα οποία δουλεύουμε από πέρυσι. Ξέρει ο καθένας τη φιλοσοφία τη δικιά μου, της ομάδος και έτσι προχωράμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς.